ακούτε από το διαδικτυακό σταθμό ή Παύλα Ροή τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Σε ψαλίδισμα των εκτιμήσεών του για την οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωζώνης και των άλλων μεγάλων αναπτυγμένων οικονομιών, προχώρησε ο ΟΣΑ στην έκθεσή του, καλώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε πιο επιθετικά μέτρα για την τόνωση της οικονομίας. Όπως επισημαίνει, η συνεχιζόμενη εξασθένιση της ανάκαμψης αποδεικνύει την ανάγκη σημαντικών αλλαγών στην οικονομική πολιτική. Άλλοι εκτιμούν ότι η διστακτικότητα του Ντράγκη να βγάλει τον μπαζούκα της ποσοστικής χαλάρωσης δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Υπό πίεση αναμένεται να βρεθούν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες από το 2018 λόγω νέων λογιστικών προτύπων που αυξάνουν τις προβλέψεις για επισφάλειες στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που είναι ήδη υπό πίεση για να ενισχύσουν τους δείκτες κεφαλαίων τους μπορεί να απέχουν από τη διανομή κερδών τα επόμενα έτη λόγω των νέων λογιστικών κανόνων του υπολογισμού των επισφαλιών. Με αρνητικό πρόσημο δικτών άρχισαν σήμερα οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί τρεις μέρες πριν από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας και εν αναμονή της συνεδρίασης της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και των εξελίξεων στην Ευρωζώνη. Ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 300 ευρώ καθαρά έως 440 μεικτά, αφού απασχολείται με ευέλικτες μορφές εργασίας, μειωμένο ωράριο, μερική απασχόληση, ενοικίαση, εκπεριτροπής εργασία, σύμφωνα με στοιχεία ΣΟΚ μελέτης της ΓΕΣΕΕ. Η βασική σύνταξη των 360 ευρώ θα δίνεται μόνο μία φορά σε περίπτωση δικαιούχων δύο συντάξεων, ενώ πάβει να ισχύει πλέον το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης χαμηλών συνταξιούχων. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας για τις 15.000 απολύσεις στο δημόσιο το 2015 και το 2016 θα γίνουν, δήλωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Την αποφυλάκηση της Αρετής Τσοχατζοπούλου προτείνει ο εισαγγελέας για ανθρωπιστικούς, όπως είπε, λόγους, διότι καθώς είναι μητέρα τριών παιδιών και το ένα εκ των τριών παιδιών της πρέπει να χειρουργηθεί, πρότεινε στο πενταμελές τμήμα αναστολών να βγει από τη φυλακή. Αυτές ήταν οι κυριότεροι τίτλοι ειδήσεων σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου από το διαδικτυακό σταθμό ή Παύλα Ροή. Καλό μεσημέρι.